Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκύλι και είμαστε στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, όπου κάνουμε το πρώτο μας ψυχοεκπαιδευτικό αυτοκινητικό οδηγητικό vlog μελάκι εδώ και πολύ καιρό. Κάναμε πρόσφατα ένα οδηγητικό, αλλά ήταν με τον Πάνο, ο οποίος συμμετείχε με τη φωνή του. Τώρα είναι το πρώτο που κάνουμε με τον Λάκη για αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για σήμερα. Είναι ο φόβος της εγκατάλειψης. Μου ζήτησε μια φίλη σε ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο να φτιάξω ένα βίντεο στο οποίο να εξηγώ τη συμπεριφορά των ανθρώπων που φοβούνται την εγκατάλειψη. Και επέλεξα τίτλο για αυτό το βίντεο «Φοβούμαι μη με εγκαταλείψουν οι άλλοι» και στην προσπάθεια μου να μην με εγκαταλείψουν οι άλλοι εγκαταλείπω τον εαυτό μου. Επειδή φοβούμαι ότι θα με εγκαταλείψουν οι άλλοι, εγκαταλείπω εγώ τον εαυτό μου. Στην ουσία, ο φόβος της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται στις διαπροσωπικές τους σχέσεις από αυτόν ως φοβία. Η διαφορά του φόβου με τη φοβία είναι ότι ο φόβος είναι ένα αισθηκτόδες πρωτογενές συναίσθημα, ενώ η φοβία είναι η ψυχική διαταραχή που δημιουργείται από την ύπαρξη παρατεταμένου φόβου, ο οποίος ξεπερνά τα όρια της λογικής και παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση της φοβίας εγκατάλειψης, οι άνθρωποι φοβόμαστε τόσο πολύ μην τυχόν και μας εγκαταλείψει οι άλλοι, ένας ερωτικός σύντροφος, ένας φίλος για παράδειγμα, οπότε λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο που εμείς ήδη εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας. Η φοβία παρεμποδίζει την υγιή μας λειτουργικότητα, επειδή ένας άνθρωπος που φοβάται σε παθολογικό βαθμό την εγκατάλειψη λειτουργεί με τρόπους οι οποίοι είναι counterproductive, λέγεται στα αγγλικά, αντιπαραγωγικοί στα ελληνικά ή συμβιβαστικοί για τον εαυτό του και για την ποιότητα της ζωής του. Αν λοιπόν εγώ φοβάμαι ότι θα εγκαταληφθώ και φοβάμαι τόσο πολύ σε επίπεδο φοβίας, σε επίπεδο ψυχικής διαταραχής, σημαίνει ότι πρώτον, μπορεί να μην τολμώ καν να δημιουργήσω μία νέα σχέση, επειδή φοβούμαι ότι αν μπω σε μία νέα σχέση θα εγκαταληφθώ στο τέλος και θα πονέσω και φοβάμαι τον πόνο που θα βιώσω εάν τυχόν εγκαταληφθώ, οπότε έχω μία συμπεριφορά αποφυγής, αποφεύγω να μπω σε συνθήκες οι οποίες θα ενεργοποιήσουν το φόβο της εγκατάλειψης. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποφεύγει να ρισκάρει, αποφεύγει να δοκιμάσει να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, αποφεύγει ουσιαστικά να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, στην πραγματικότητα εγκαταλείπει το κομμάτι του εκείνο που έχει να κάνει με την βαθιά ανάγκη και επιθυμία για ουσιαστική συνδεσιμότητα. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι που έχουν φοβία εγκατάλειψης είναι να μην μπαίνουν καθόλου σε σχέσεις. Ο δεύτερος τρόπος είναι να μπαίνουν σε σχέσεις αλλά με έναν επιφανειακό και επιπόλαιο τρόπο. Είτε να μπαίνουν σε σχέσεις μακροχρόνιες τις οποίες να μην συνδέονται ουσιαστικά με το τέρι τους και στη διαδικασία της σχέσης να παραγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα, τις δικές τους ανάγκες, τα δικά τους θέλω, τις δικές τους επιθυμίες, τις δικές τους αρέσκειες και δυσαρέσκειες, δηλαδή να είναι people pleasers μέσα στη σχέση, οπότε να γίνονται χαλάκι για να τους πατήσει ο άλλος από φόβο μην τυχόν και τους εγκαταλείψει και έτσι να εγκαταλείπουν τον εαυτό τους και τα δικαιώματα που έχει κάθε άνθρωπος ούτως ώστε να έχει μία σχέση που να τον ικανοποιεί, η οποία να καλύπτει τις συναισθηματικές του ανάγκες αλλά να ικανοποιεί και τις συναισθηματικές του επιθυμίες, τις ψυχολογικές του επιθυμίες, τις πνευματικές του επιθυμίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος διακατέχεται από φοβία εγκατάλειψης και μπαίνει σε σχέση δεν θα είναι ο αυθεντικός εαυτός του, επειδή ακριβώς έχει μέσα στο μυαλό του ότι όταν δείξει τον πραγματικό του εαυτό υπάρχει μεγαλύτερος φόβος να συνδεθεί περισσότερο, ώστε εάν θα τον εγκαταλείψει ο άλλος ή όταν θα τον εγκαταλείψει ο άλλος, επειδή όσοι έχουν φοβία εγκατάλειψης το έχουν σίγουρο μες στο μυαλό τους πως ο άλλος θα τους εγκαταλείψει, να μην πονέσουν τόσο πολύ ή να μην
φανερώνουν τον αυθεντικό τους εαυτό προκειμένου να είναι πιο αρεστοί. Όπως και να είναι, αν δεν φανερώνεις τον πραγματικό σου εαυτό για να είσαι πιο αρεστός ή αν δεν φανερώνεις τον πραγματικό σου εαυτό για να μην συνδεθείς περισσότερο ούτως ώστε να μην πονέσεις τον άλλο θα συγκαταλείψει, το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό. Επιφανειακή σύνδεση, επιφανειακή σχέση, σχέση που δεν καλύπτει εις βάθος τις ψυχικές, συναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες ενός ανθρώπου για αυθεντική αγάπη. Άρα είπαμε, ο πρώτος τρόπος είναι να αποφεύγουμε εντελώς τη δημιουργία σχέσεων. Ο δεύτερος τρόπος είναι να δημιουργούν επιφανειακές και επιπόλαιες σχέσεις. Και όταν λέω επιπόλαιες, ενώ που να μην επενδύουν στην αυτοαποκάλυψη, στην ευαλωτότητα και στην ουσιαστική συνδεσιμότητα. Ο τρίτος τρόπος είναι να έχουν ένα αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού. Χαοτικό και αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού. Έχουμε κάνει και άλλα βίντεο τα οποία αναφέρονται στη θεωρία του δεσμού ή αλλιώς θεωρία του Μπόλμπι, ο οποίος εξηγεί ότι ο πιο δύσκολος τύπος δεσμού, ο πιο προβληματικός τύπος δεσμού είναι των παιδιών που έχουν μεγαλώσει με μητέρες, οι οποίες, ξαναθυμίζω ότι ο Μπόλπι έδινε έμφαση στις μητέρες, στις γυναίκες ως κύριους φροντιστές, ενώ σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άνδρες κύριοι φροντιστές. Όπως και να έχει, με βάση τη θεωρία του Μπόλπι της δεκαετίας του 70, οι μητέρες οι οποίες ήταν χρήστριες ουσιών, οι οποίες είχαν σοβαρές ψυχοτικές διαταραχές όπως σχιζοφρένεια, είχαν ένα εντελώς αποδιοργανωμένο τρόπο σύνδεσης με τα παιδιά τους. Και έχουν διδάξει στα παιδιά τους με τον τρόπο που συνδέονταν ή δεν συνδέονταν με τα παιδιά τους ακρότητες. Δηλαδή ένας άνθρωπος με αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού τη μια στιγμή μπορεί να είναι ιδιαίτερα ένθερμος και να προσπαθεί ιδιαιτέρως να δημιουργήσει μία σύνδεση, κυρίως συνδέσεις της μιας βραδιάς ή του ενός απογεύματος, και την άλλη στιγμή να είναι απόμακρος, απόν και στο φουλ αποφευκτικός. Για τη θεωρία του δεσμού θέλω να πω ότι υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι δεσμού. Ο πρώτος αφορά στον ασφαλή δεσμό, ασφαλές στυλ προσκόλλησης, και μετά υπάρχουν τρεις ανασφαλή τύποι προσκόλλησης ή τρία ανασφαλή στυλ δεσμού. Το πρώτο είναι το αγχώδες στυλ δεσμού. Οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον άλλον και έτσι έχουν άγχος και προσπαθούν υπερβολικά. Υπάρχει το αποφευκτικό στυλ δεσμού, οι άνθρωποι που αποφεύγουν την ουσιαστική σύνδεση, και υπάρχει και το χαοτικό αποδιοργανωμένο, που είναι ένα μείγμα έντονων και ακραίων συμπεριφορών και από το αχώδες και από το αποφευκτικό. Θέλω να πω όμως ότι είναι ενδεικτικοί αυτοί οι τρεις τύποι ανασφαλούς δεσμού από την κλινική μου πείρα. Και από τα διαβάσματα μου από τις πιο σύγχρονες μελέτες υπάρχουν διάφοροι υποτύποι και συνδυασμοί αυτών των τριών ανασφαλών τύπων δεσμού. Όμως και ο ίδιος ο Μπόλπι από τότε είχε πει ότι ο χειρότερος, ο πιο δύσκολος να το διαχειριστείς τύπος δεσμού είναι ο χαοτικός ή αποδιοργανωμένος. Και θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που έχουν φοβία εγκατάλειψης είναι πολύ πιθανόν να έχουν περισσότερο το χαοτικό ή αποδιοργανωμένο τύπο δεσμού ή στυλ προσκόλλησης και να κάνουν ακραίες κινήσεις. Και ακραία κίνηση είναι να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και για μερικές ώρες να είσαι ένθερμος, να προσπαθήσεις πάρα πολύ να έρθεις κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, να κάνεις και σεξ, να δώσεις με τα μούτρα που λέμε, να έχεις ένα one night stand ή one day stand και μετά να εξαφανιστείς δίχως εξηγήσεις και να το πάρεις απόφαση, δηλαδή να το έχεις αποφασισμένο, όχι να το πάρεις απόφαση, να το έχεις αποφασισμένο από πριν ότι εγώ απόψε θα βγω, θα πιω τα ποτά μου, θα κάνω τα ναρκωτικά μου, έχει και ανθρώπους που κάνουν ουσίες, το γνωρίζετε αυτό, θα απελευθερωθώ, θα βρω έναν άνθρωπο να περάσω καλά, δεν θα πάρω τηλέφωνα, δεν θα πάρω social ή αν τα πάρω δεν θα τα χρησιμοποιήσω και μετά θα συνεχίσω business as usual και έτσι δεν θα κινδυνεύω να φοβάμαι ότι θα εγκαταληφθώ επειδή από την αρχή πάω να κάνω κάτι one off μια φορά και φτάνω. Και γι' αυτό το λόγο άνθρωποι με φοβία εγκατάλειψης μπορεί να το έχουν κάνει ως modus operandi να εγκαταλείπουν τους άλλους. Αυτά αρχικά. Θέλω να πω κάτι.
το οποίο θέλω να το ακούσετε πολύ προσεκτικά. Εάν εντοπίζετε τον εαυτό σας στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος με φοβία εγκατάλειψης, πιάστε τον πολύτιμο εαυτό σας και πάρτε τον κατευθείαν στη ψυχοθεραπεία. Δεν είναι υγιής τρόπος ζωής αυτός. Είναι εξαιρετικά ανθυγιεινός ψυχικά και σωματικά ίσως αυτός ο τρόπος ζωής. Εάν εντοπίζετε στον τρόπο συμπεριφοράς ενός ανθρώπου που σας προσεγγίζει ή ενός ανθρώπου με τον οποίο έχετε σχέσεις τη φοβία εγκατάλειψης, προσοχή, αν είχα την καμπανάρα θα τη βαρούσα τώρα, προσοχή, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να μας κακοποιεί ψυχικά κάποιος και να το δικαιολογούμε και να λέμε, άμορε, έχει φοβία εγκατάλειψης ο Καημενούλης, δεν πειράζει που μου κάνει γκόστινγκ. Άμορε, έχει φοβία εγκατάλειψης η Καημενούλα, δεν πειράζει που μου έχει κάνει τη ζωή μου σαλάτα και μπαίνω βγαίνει στη ζωή μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν είναι δικαιολογία για παλιοσυμπεριφορές ή οποιαδήποτε φοβία ή οποιοδήποτε φόβος. Η οποιαδήποτε φοβία ή οποιοδήποτε φόβος είναι λόγος και αιτία για να κάνουμε ψυχοθεραπεία και να φτιάξουμε τον εαυτό μας. Όχι δικαιολογία. Αυτού λεχθέντος, εννοείται ότι ένας άνθρωπος με φοβία εγκατάλειψης ή φόβο εγκατάλειψης μπορεί να είναι καλοήθης άνθρωπος και ένας καλοήθης άνθρωπος με φόβο ή φοβία εγκατάλειψης δεν θα εμπλέξει άλλους ανθρώπους μέσα στα προβλήματα του και μέσα στον προβληματικό τρόπο με τον οποίο συνδέεται ή να είναι κακοήθης άνθρωπος να μπαίνει και να βγαίνει στις ζωές των άλλων ανθρώπων, να αλωνίζει και να πετάει και ένα sorry, έχω φοβία εγκατάλειψης και γι' αυτό το κάνω αυτό. Όχι, not sorry. Χαιρέτε αλάκι τον κόσμο. Αυτά.